Αυτό που ζητώ είναι να εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια σε αυτή τη φάση, ούτως ώστε να μην υπάρχει κανείς που να επικαλεστεί οτιδήποτε έχει να κάνει, είτε με την έλλειψη δικηγόρου, είτε με την έλλειψη μηχανικού, είτε με τον χρόνο υποβολής, είτε με την πανδημία, είτε με τις ακρίβειες ή με οτιδήποτε άλλο. Παράταση για την υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες δια της πλαγίας οδού, έδωσε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σαμιράς. Μου εξηγούν δικηγόροι ότι με κάποιο τρόπο το 1,5 μήνα μπορεί να γίνει συν 1,5. Και λέω, αυτό το γνωρίζουν οι πολίτες. Λέει, όχι όλοι. Μου λένε ότι είναι συν 105 μέρες. Δεν ξέρω με ποια διαδικασία, ούτε εγώ. Πώς να ξέρει ο πολίτης. Ακούστε, οι πολίτες τι εργαλεία έχουν στα χέρια τους που τους έχουμε δώσει. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος δεν θέλει να κάνει αντίρρηση. Για χι λόγους. Μπορεί ηλεκτρονικά να κάνει μια αίτηση διόρθωσης προδήλου σφάλματος. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής, μετά από ερώτηση του βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη Γεγκέρογλου για την παράταση στην υποβολή αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες, ο κύριος Σαμιράς αρνήθηκε μεν τη νέα οριζόντια παράταση, αλλά έδειξε τη διαδικασία των πρόδειλων σφαλμάτων προκειμένου να ξεπεραστεί η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου που είχε δώσει το Υπουργείο. Είναι πάρα πολύ απλό και μάλιστα χωρίς να πληρώσει ο πολίτης, ατελώς. Μπαίνει στην πλατφόρμα του κτηματολογίου και εκεί έχει όλα και όλα τρία κουμπιά να πατήσει, να το πω έτσι, τρία βήματα. Το πρώτο είναι, αφού βεβαίως γράψει το όνομά του, να βάλει ένα τικ, να κλικάρει ένα κουτάκι που λέει, το ρωτάει αν έχει κάποιο εμπράγματο δικαίωμα, αν έχει κάποιο λόγο να κάνει πρόδειλο. Κλικάρει το εμπράγματο δικαίωμα, για παράδειγμα. Και το τρίτο βήμα, δηλαδή το πρώτο είναι να γράψει το όνομά του, το δεύτερο να πει αν έχει νομιμοποίηση για να κάνει την αίτηση προδήλου σφάλματος, διόρθωση προδήλου σφάλματος, και το τρίτο είναι να βρει στο χάρτη που υπάρχει μπροστά του, το οικόπεδό του, το ακίνητό του, το χωράφι του. Επιπλέον, ο κύριος Σαμιράς δεσμεύτηκε για την συγκρότηση περισσότερων συμβουλίων και επιτροπών ιδιοκτησίας, προκειμένου να εξεταστεί ο μεγάλος όγκος αιτήσεων για την Κρήτη. Κύριε Γεγκέρογλου, έχουμε κρίνει, γιατί έχουμε εξετάσει πάρα πολύ τα δεδομένα, ότι ναι, χρειάζονται στην Κρήτη παραπάνω συμβούλια και θα τα συστήσουμε, θα τα συγκροτήσουμε.